Τελικά, δυστυχώς για τον Τύρναβο, τα λίγα αλλά σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ιγυνιακό. Πιο συγκεκριμένα, πλην του τραυματία Τέλου και του μακροχρόνια Πόντα Ζιγκερίδη, ο Άγγελος Δικγκόζης είδε τον Κάρλος Αντρέ να μην προπονείται, με συνέπεια να τίθεται σε αμφιβολία η συμμετοχή του, τη στιγμή που θα στηριχθεί των υπηρεσιών και του Ντατίδη, ο οποίος δηλώθηκε προκειμένου να εκτίσει τελικά στο συγκεκριμένο μάτς την ποινή που κουβαλάει από κίτρινες κάρτες. Στον αντίποδα, βέβαια, υπάρχει ο Μούσα Ποκόνγκ που με μία εβδομάδα προπονήσεων ακόμη στα πόδια του και έχοντας κάνει ως αλλαγή τον ντεμπούτο του στην Καλαμαριά, βάζει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι ουδής από την ΠΑΕ μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του για την φετινή πορεία της ομάδας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την κοπή της πίτας του Τριναβήτικου Συλλόγου.